ζητώ, κορυφαία. Τους φέρνω και τρώνε το πρωί. Το είδα. Είδατε και μου κάνουν παράπονα που δεν είναι ζεστά. Την ώρα που ξεκινάω. Θεμούλης μου. Πάντα τρώει ζεστά τα αγόρι μου. Επειδή σας φιλήσαμε και την προηγούμενη φορά. Είμαι κακομαθημένος που θέλω ζεστό το φαγητό, να το ξέρεις. Ναι, είναι τον όντως... έχω κακομάθει. Τι να κάνω, φέρνω φουρνάκι εδώ. Έτσι, τι να κάνω. Θα φέρνεις φουρνάκι. Θα φέρνεις φουρνάκι. Λοιπόν, ναι. Τι καλούδια μας ετοιμάζεις λοιπόν, σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ώρα. Ένα πολύ απλό γλυκό, ένα κέικ το οποίο το έχουμε κάνει λεμονόπιτα. Είναι όμως τόσο ωραίο που μπορούμε να το κάνουμε και τουρτίτσα για γενέθλια ή για μια ωραία εκδήλωση που έχουμε. Και ξεκινάμε με το απλό κέικ. Η Ιωάννα είναι αυτό που λέγει η Ναταλία, το lemon pie δηλαδή. Όχι. Ή είναι διαφορετικό. Α, είναι άλλο. Αυτό είναι ένα κέικ. Με κρέμα λεμονιού. Okay, cake με λοιπόν, κρέμα λεμονιού. Το lemon pie είναι με τάρτα, αλλά την ίδια κρέμα που θα κάνουμε μπορούμε να τη βάλουμε στην τάρτα και θα σας πω. Λοιπόν, για να το δούμε. Εδώ έχουμε ζάχαρη. Κανονικά αυτό το γλυκό θέλει μίξερ, έτσι. Gangnam style. Να ρωτήσω κάτι, είναι σαν το lemon pie, είναι όχι, όχι το lemon pie είναι με τάρτα, είναι τάρτα. Είναι σαν τα cheesecake που έχουν κρέμα και τα λοιπά. Αυτό που κάνουμε ναι. σήμερα, όχι. Όχι. Είναι ένα cake πολύ ωραίο που μπορούμε να το έχουμε, να το, που μπορούμε να το κάνουμε σαν απλό cake. Θα το κόψουμε, θα δείτε. Λοιπόν, θέλει μίξερ αυτό το γλυκό, θέλει πολύ καλά χτύπημα. Να χτυπήσουμε τα αυγά με τη ζάχαρη να σπρίσουν. Αφού λοιπόν χτυπήσουμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Πόσο έχετε βάλει, δύο? Να το, με περιμένει. Μ' αρέσει που λέει Τσολομίτη. Θέλει μίξερ αυτό, αλλά δεν το έχει το μίξερ. Έλα, Θέμη. Έλα, μίξεράκι. Όλα τα κάνει. Έλα, μίξεράκι μου, έλα. Μέχρι να σπρίσει αυτό θα πω εγώ άλλα πράγματα. Τι μέχρι να σπρίσει? Το. Όχι, όχι, έλα, σε παρακαλώ, αν κάνει θέμα. Τον έχω εκπαιδεύσει, αγάπη μου. Τζάμπα δεν την πήρε την κουτάλα και το σκούπο. Ζεστό σαν τσάκι θα περισσότερο. Λες στο casting έκανες τέτοιο. Περνάω casting στο χτύπημα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Θεμούλη μου, δώστε μου αυτό που το πήρες από εκεί. Α, τη μεμβράνη τη θέλεις. Ναι, λοιπόν, τη θέλω τη μεμβράνη γιατί ήθελα να δείξω πως εδώ έχω στρώσει τη φόρμα μου, τη φόρμα του κέικ με μεμβράνη. Την έχω στήσει. Δεν θα στρίσει έτσι, αγόρι μου. Λοιπόν. Και παίρνουμε τη μεμβράνη, μας βάζουμε στα βρωτά. Το έχω κάνει, απλώς να σας το δείξω. Θέλει και τρεις δόσεις. Μπράβο, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Αυτό δεν τα παίρνεις τζάμπα τα λεφτά που λέμε. Λοιπόν. Τη μεμβράνη γιατί τη βάζουμε όμως? Γιατί θα στρώσουμε το γλυκό μας και θα γίνει αυτό που είδαμε εκεί. Διαφορετικά δεν... Λοιπόν, αυτό το γλυκό γίνεται με ροδέλες λεμονιού, αλλά τα λεμόνια είναι πολύ ξινά αυτή την εποχή, οπότε δεν στρώνουμε καθόλου λεμόνια στον πάτο. Και κάνουμε κατευθείαν την κρέμα. Αγόρι μου, φτάνει. Εντάξει. Να σου πω, μετά την αρρώστια σου έχεις γυρίσει... Σίγουρα που είμαι δίπλα σου. Λοιπόν, χαρά το έκανε όμως. Χτυπάμε τη ζάχαρη. Τι έπαθα, τι ωραία που το... Ναι, χτυπάμε. Έλα, Κωνσταντινά. Δεν θα μπω στο παιχνίδι σου. Και ο Μίκη μαζί, και ο Μίκη. Φέρει και το σκύλο. Λοιπόν, χτυπάμε. Σας παρακαλώ, ας κρατήσουμε τη σοβαρότητα μας. Ναι, λοιπόν, και προχωράμε. Οι φίλοι που μας παρακολουθούν έχουν... Εδώ έχουμε ξύσμα λεμονιού από ένα λεμόνι. Το ρίχνουμε μέσα. Εδώ θα ρίξουμε μία βανίλια. Τώρα θα τον βάλω να ανοίξει και τη βανίλια. Τι είπες το πρωί, Θέμη? Λοιπόν, χτυπάμε ξανά, βανίλια, ξύσμα λεμονιού, μία κουταλιά μέλι. Είναι πάρα πολύ, ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τη Ναταλία δεν τη αρέσει το γλυκό αυτό. Η Ναταλία τρελαίνεται. Θα οτιδήποτε κλεμόνι. Τώρα θα δει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μυρίζει λοιπόν, τέλεια. Λιωμένο βούτυρο, ένα φλιτζάνι. Ρίξε. Soft βούτυρο, δηλαδή βούτυρο μαργαρίνη έχουμε εδώ. Άρα έχουμε βάλει στην αρχή λοιπόν, δύο αυγά. Έχουμε βάλει δύο αυγά. Έχουμε βάλει ένα φλιτζάνι ζάχαρη. Ένα ξύσμα λεμονιού. Μία βανίλια. Θα βάλουμε και χυμό από ένα λεμόνι.
Και α, έχει... το κάνεις πάντως ξινούτσικο τώρα που ρίχνεις μέσα και το χυμό. Ναι, είναι όλο έτσι, όλη η γεύση του, αλλά είναι πολύ ισορροπημένο, είναι πολύ όμορφο. Τα λεμόνια που ήθελα να βάλω στον πάτο με ζάχαρη δεν τα έβαλα. Έβαλα και μέλι και θα βάλουμε και το αλεύρι μας. Και αυτό λοιπόν είναι το κέικ που θα κάνουμε. Θα βουτυρώσουμε λοιπόν αυτή τη φόρμα και θα το ψήσουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 έως 40 λεπτά. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, δεν μπορώ άλλο. Πείτε σε μένα, λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το κέικ μας. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Θα μου το φέρεις στο καπέλο, Ιωάννα. Συνεχίζει, Ιωάννα, δεν ξαναλέω τίποτα. Lemon Δεν συνεχίζω. Λοιπόν, να πω ότι κάνουμε ένα κέικ εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Να την πάρω. Σε μένα. Σε σένα, αγάπη μου, θα τη δώσω. Λοιπόν, κάνουμε ένα κέικ. Κάνουμε ένα κέικ, το οποίο το ψήνουμε σε 180 βαθμούς στα 30 με 40 λεπτά. Mm-hmm. Και είναι ένα ωραίο, ζουμερό, δροσερό, αεράτο και λεμονάτο κέικ. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν, σαν μόνο του, είναι ένα γλυκό. Εμείς λοιπόν αυτό το κέικ θα το κάνουμε μία πίτα με κρέμα. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι Super. Το κέικ μας. Δεν θα το ψήσουμε. Αυτό είναι έτοιμο. Έχουμε ψημένο έτοιμο. Το έτοιμο, ναι. Εδώ λοιπόν, έχω φρέσκο βούτυρο 50 γραμμάρια. Ρίχνω μέσα λεμόνι. Πολύ λεμόνι πάλι. Μα αυτό είναι. Ρίχνω μέσα ξύσμα λεμονιού. Χυμό από πόσα λεμόνια. Πόσα λεμόνια. Δύο λεμόνια. Δύο. Λοιπόν, τα περνάνε από κάτω τα υλικά. Πάλι μέλι. Πάλι μέλι. Δεν νομίζω πάντως να είναι. Όχι, θα το δοκιμάσετε. Όχι, λέω θα είναι ωραίο. Δεν νομίζω να είναι ξινό, γιατί έχει όλα τα υπόλοιπα. Όχι, αφού και όλα τα υπόλοιπα υλικά, εννοείται πως. Τρεις κρόκους. Ναι. Πού να τα βάλουμε. Έλα, δώστε σε μένα. Ναι. Τρεις κρόκους, βάλε αυτά εδώ. Δώστε. Και... Άντε με το τραγούδι σου, με έκανες και τα ξέχασα. Ναι, σιγά, ναι. Το τζαμσεφ τα ξέχασες. Τα ξέχασα, γιατί να σου πω, γιατί... Δεν το ξεχνάς αυτό, σε το ποδήλατο γιατί είναι. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε και baking powder. Πώς θα φουσκώσει.